στην Ελλάδα. Εσείς ως Έλληνας φορολογούμενος, με διαφορετική φορολογία από ό,τι έχουμε εμείς οι απλοί πολίτες, ομολογουμένως, γιατί έχετε κάποιες διευκολύνσεις εσείς οι βουλευτές. Έχουν σταματήσει οι διευκολύνσεις. Όχι όλες. Όχι όλες. Ένα μεγάλο βαθμό. Δεν είμαστε ίσα. Ίσα δεν είμαστε. Όταν θα έρθουμε ίσα, πραγματικά θα είμαστε ίσα βάρκα σε γυαλό. Πιστεύετε ότι είναι μικρή η φορολογία στην Ελλάδα, ότι δεν είναι μεγάλη, όπως είπε ο κύριος Τσακαλώτος? Θέλω να πω ότι ο κύριος Τσακαλώτος είπε κι άλλα σε αυτή την εφημερίδα και με την ευκαιρία αυτή, απαντώντας και στο ερώτημά σας, θα ήθελα να σημειώσω και ένα ακόμη, το οποίο νομίζω ότι είναι κρίσιμο. Είπε με κατηγορηματικό τρόπο, όπως και σε δήλωσή του σε απογευματινή εφημερίδα, στην εφημερίδα των συντακτών, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να ζητήσει προληπτική γραμμή. Και αυτό το έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι είναι θέση της κυβέρνησης. Σύμφωνοι. Και αυτό είναι θέση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, βέβαια, και του κυρίου Στουρνάρα. Για να το εξηγήσω λιγάκι, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό. Ο λόγος είναι ότι μια τέτοια κίνηση πρώτον θα σήμαινε νέες δεσμεύσεις και δεύτερο θα έδινε ένα διαφορετικό σήμα στις αγορές. Η εκτίμησή μας είναι ότι αν αυτό το πράγμα, αν προχωρούσαμε σε μια τέτοια κίνηση, τότε δεν θα είχαμε αντίδραση των αγορών για να αναβαθμίσουν τα ομόλογά μας, πράγμα που θα σήμαινε ότι θα πηγαίναμε πίσω σε αυτό που, εν πάση περιπτώσει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουμε, και λέει και έχουμε ακόμα, χαράξει. Γιώργο, τώρα το αλίευσα. Κύριε Μαντά, ακούστε το κι αυτό. Λέει για να πετύχουμε, τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, και λέει για να πετύχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα, επιβαρύναμε υπέρ του δέοντας μετά της κοινωνίας. Άρα εδώ έρχεται σε κόντρα αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα. Απαντήστε μου όμως, αν είναι και η φορολογία είναι, δεν είναι υπερβολικά μεγάλη, γιατί εμείς έχουμε την αίσθηση, όπως γράφουμε συνέχεια, αυτό που είπε ο Ευκλήδης ότι η φορολογία είναι μεγάλη. Και η άμεση και η έμεση φορολογία. Θα σας πω, για να το ξεκαθαρίσουμε όσο μπορούμε, γιατί σε μια τέτοια σύντομη παρέμβαση δεν μπορείς να ξεκαθαρίσεις πολλά πράγματα. Η φορολογία, κατά τη γνώμη μας, είναι αναγκαία για ένα κράτος που θέλει να έχει μέσα στα πλαίσια του κοινωνικό κράτος. Το ερώτημα είναι, εάν αυτή είναι περίπου στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμίζω εδώ... Τρίτη πιο υψηλή φορολογία στην Ευρώπη. Θυμίζω, είναι λίγο παραπάνω από το μέσο όρο. Τρίτη πιο υψηλή. Ξαναλέω, είναι λίγο παραπάνω από... Να δούμε και τους μισθούς, να δούμε και τις συντάξεις. Να δούμε και τα ενίκια. Είναι πολλά πράγματα. Να δούμε, περιπτώσει. Να δούμε και τον έμφυα. Να τα δούμε όλα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Να πάμε να ψωνίσουμε μετά σε ένα σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω το εξής. Η φορολογία μας ήταν για πολλά χρόνια σε μια απόκληση από το μέσο όρο περίπου 4 με 5 μονάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι το φορολογικό σύστημα έτσι όπως είναι, είναι απολύτως δίκαιο. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια. Δεν είναι ότι δεν είναι απολύτως δίκαιο, είναι απολύτως άδικο. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι οριζόντιο, φορολογεί με τεκμαρτό υπολογισμό και το φτωχό. Ακόμα και ο φτωχός δεν ξεφεύγει από τη μέγενη της φορολογίας. 1,5 εκατομμύριο, Γιώργο. Έτσι, 1,5 εκατομμύριο φτωχοί. Τεκμήρια. Έτσι. Μην σας πω τι θα γίνει με τις αποδείξεις τώρα. Καλά, εκεί γίνεται. Οι μισές αποδείξεις δεν λαμβάνονται υπόψη και θα πληρώσουν πέναλτι οι φορολογούμενοι. Γιατί δεν διαστικά. Για να ολοκληρώσω. Εγώ δεν συμφωνώ με την δικιά σας θέση. Ότι είναι απολύτως άδικο. Είναι άδικο. Εγώ επιμένω. Ακούστε. Σε αυτά είναι σχετικά. Εγώ θυμάμαι και το γνωρίζω αυτό πολύ καλά, ότι ταυτόχρονα με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση είχαμε κάνει μια πιο προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία βεβαίως προφανώς έχει δυσκολίες για πολλά κοινωνικά στρώματα και θα έλεγα ιδιαίτερα έχει χτυπήσει αυτά που παλιότερα λέγαμε μεσαία στρώματα, που τώρα είναι πιο κάτω από το μεσαίο. Είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι εγώ δεν έχω αλλάξει την άποψή μου ως δημοσιογράφος, αλλά εσείς ως πολιτικός την έχετε αλλάξει. Δεν λέγατε ο πιο άδικος φόρος είναι ο έμφυα? Ναι, ναι. Και εμείς κονταροχτυπιόμαστε εδώ με τον Βρούτσι που το ίδια πράγματα του έλεγα. Εγώ δεν άλλαξα. Εσείς έχετε αλλάξει. Εγώ λέω ότι ο πιο άδικος φόρος είναι ο έμφυα. Γιατί φορολογεί την κατοχή και όχι την εκμετάλλευση. Κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή φορολογείτε το σπίτι μου που είναι φορολογημένο 500 φορές. Και τότε συμφωνούσα μαζί σας εγώ που λέγατε ότι θα καταργήσετε τον έμφυα. Και μάλιστα στελέχη σας δεν τον πληρώνανε τον έμφυα. Βγαίνανε και λέγανε
Δημόσια, εμείς δεν τον πληρώνουμε τον ΕΜΦΙΑ. Μπορείτε να, μπορείτε να πείτε πολλά επιχειρήματα σε αυτό. Όχι, δεν είναι επιχειρήματα, όχι, είναι όχι, πραγματικότητα. Όχι. Περιμένετε λιγάκι. Είναι πραγματικότητα. Περιμένετε λίγο. Το ότι δεχτήκαμε κάτω από ένα επώδυνο συμβιβασμό τη συνέχιση του ΕΜΦΙΑ δεν σημαίνει ότι ο ΕΜΦΙΑ είναι δίκαιο. Όχι, γιατί μου λέγατε προηγουμένως ότι διαφωνείτε ότι είναι άδικο το σύστημα. Όχι, όχι. Σας είπα το εξής. Ο πιο άδικος φόρος έγινε ο πιο μόνιμος φόρος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ξέρετε, πάρα πολλά μπορούμε και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πάρα πολλά πράγματα, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε έτσι. Αφήστε με να πω το τελευταίο. Τελευταίο μέσα, για να πάω και στον κύριο Βούτση και μετά στον μέσα κύριο... στο χώρο τον δημοσιονομικό που έχουμε εξασφαλίσει με το μεσοπρόθεσμο 2018-2021, 3,5 δισεκατομμύρια που είναι καταγεγραμμένα μέσα στο πρόγραμμα, είναι για να μπορέσουμε τα στρώματα τα οποία σίγουρα έχουν επιβαρυνθεί αυτή την περίοδο να προσπαθήσουμε να τα ελαφρύνουμε. Μάλιστα. Κύριε Βρούτση, θέλω τη δική σας εκτίμηση πάνω σε αυτά που συζητήσαμε για τον κύριο Τσακαλώτο και μετά θα κάνουμε και ερωτήματα και σε εσάς βέβαια, γιατί στην κυβέρνηση ασκούμε κριτική, αλλά αν εσείς είσαστε η επόμενη κυβέρνηση, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις και επιβεβαιωθούν, θα πρέπει να μας δώσετε σαφείς απαντήσεις. Όχι με μείγματα πολιτικής και ζαχαροπλαστικής, αλλά συγκεκριμένα.